Ήχη, λόγια, ατμόσφαιρα, εικόνες, μουσικές σε ένα ζωντανό διάλογο με τους θεατές για την ελευθερία του απέραντου γαλάζιου και την ανθρώπινη λειτουργία στα φρισμένα κύματα της ζωής με αλήθειες, πάθη, έρωτες, ταξίδια, αναζητήσεις, απορρίψεις, αναθεωρήσεις και τεράστια ευλογία που έρχεται αμέσως μετά από μια μεγάλη τρικυμία. Σχέδιο Νίκος Καβαδίας το Σάββατο Κυριακή από το θέατρο Ανατολικά του Νέστου. Αύριο Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Μαΐου στις 8.30 εδώ στον υπέροχο χώρο της περιφέρειας του το σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη, πολυχώρος τέχνης και σκέψης, θα παρουσιάσουμε το σχέδιο Νίκος Καβαδίας. Είναι μια μουσική παράσταση στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές του θεατρικού εργαστηρίου και το διδακτικό προσωπικό. Εγώ, Βασίλης... Δεν ξέρετε κανείς. Έτσι, όλοι μαζί, στο ταξίδι. Εγώ, ο Βασίλης Ολιβαδίτης και η Χριστίνα Ηλουκίδου, η οποία έχει και την μουσική διδασκαλία της παράστασης, γιατί είναι δασκάλα της φωνητικής στο θεατρικό εργαστήριο. Επίσης, έχουμε και τη χαρά να έχουμε μαζί μας και τον Κωνσταντίνο τον Κόκκινο, ο οποίος θα παίξει κιθάρα και τζουμπού στην παράσταση και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε επίσης για αυτή την εκδήλωση στην περιφέρεια που μας παραχώρησε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο. Και να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας, τον Μπακέρο Barbershop, που στήριξε την εκδήλωσή μας. Πολύ ωραία. Γιατί ο Νίκος Καβαδίας όμως. Γιατί ο Νίκος Καβαδίας. Εμείς ως ομάδα, εγώ, ο Βασίλης και η Χριστίνα, από πολλά χρόνια πίσω έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη για τον ποιητή. Και για τα ποιήματά του και για τις μελοποιήσεις. Και πάντα θέλαμε να κάνουμε κάτι σε σχέση με τον Καβαδία. Φέτος ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Δουλέψαμε από την αρχή της χρονιάς πάνω στην ποίηση και στα τραγούδια, στα μελοποιημένα του ποίηματα με τους μαθητές μας και έχουμε τη χαρά αύριο να παρουσιάσουμε στον κόσμο αυτή την πολύ ωραία παράσταση. Και ελπίζω ότι ο κόσμος θα φύγει με μια θαλασσινή άβρα. Καλοκαιριάζει κιόλας. Έτσι, γιατί αυτή την αίσθηση έχει η ποιήση του Καβαδία και αυτό θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο. Ο Καβαδίας είναι ο ποιητής των θαλασσών, των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων. Είναι ίσως ο μόνος που αξίζει το χαρακτηρισμό του απόλυτα βιωματικού στην ποιησή του. Μιλάει πάντα για τα καράβια που έζησε, τους ναυτικούς που γνώρισε, τους έρωτες, τους καυγάδες και τους θανάτους στα λιμάνια, με τη γλώσσα των καραβιών, αλλά και κάποιους ιδιωματισμούς της Κεφαλονιάς να μπλέκονται στα γνήσια λαϊκά ελληνικά του. Ο ερωτάς του για τα ταξίδια και τη θάλασσα, πάθος τρομερό, σχέση αγάπης και μίσους, ο ίδιος έρωτας που τον οδήγησε να μπαρκάρει μικρός, μόλις 19 ετών, αφήνοντας τη σίγουρη δουλειά του ναυτικού γραφείου, είναι ορατός σε κάθε στίχο του και τόσο δυνατός που διαπερνά τον αναγνώστη, καθώς μόλις ανοίγει το εξώφυλλο μιας συλλογής του, αισθάνεται ένα μανιασμένο θαλασσινό αέρα να φυσά στο πρόσωπό του και η τρικυμία αρχίζει. Μια άγνωστη ίσως πτυχή της ζωής του μεγάλου ποιητή είναι πως το 1938 στρατεύεται και υπηρετεί στην Ξάνθη με την ειδικότητα του ημιονυγού, δηλαδή του οδηγού μουλαριών. Ξυπνάν οι ναύτες του Βυθούρη σαν το ναυαρέ σου κι απένα σου χτενίσουνε για πάντα τα μαλλιά. Τρώχεις εκείνα τα σπαθιά του λόγου που μ' αρέσουν και ξαναγύρνα με τις φωκές πέρα στη σπηλιά.